Είναι η καλύτερη ιδέα. Πόσο καιρό σου έχω πει όταν μιλάγαμε για παιχνίδια, γιατί είσαι ο πιο παιχνιδιάρης παρουσιαστής που ξέρω. Έχεις κάνει του κόσμου τα παιχνίδια και του κόσμου την επιτυχία μέσα τα παιχνίδια. Αυτά σου πάνε πάρα πολύ. Σου έλεγα πάντα, εμένα το αγαπημένο μου είναι ένα, δεν μπορώ να το ξεχάσω. Είναι, δεν ξέρω, ίσως μου πάει στην ιδιοσυγκρασία μου, μου αρέσει. Είναι ωραίο παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι που σε έχει σε μια τσίτα, ρε παιδί. Ναι. Μιλάμε για τον deal που όπως είδατε από εχθές. Από προχθές, ναι. Από προχθές. Βγήκε το πρώτο teaser, trailer, όπως θέλετε πείτε το. Δηλαδή με λίγα λόγια ότι το deal έρχεται στον Α μαζί με τον Χριστοφερεντίνο. Και φυσικά όσοι θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, σας περιμένουν με πολύ μεγάλη χαρά. Από ό,τι ξέρω, μέχρι και χτες ήταν περίπου στις 10.000 συμμετοχές, μπορεί και παραπάνω. Τώρα έχει φτάσει 15.000. Τώρα που μιλάμε, έχει φτάσει στις 15.000 συμμετοχές. Ποιο δεν θέλει να παίξει, αυτό το τηλάρισμα, το τρελό. Μπράβο, πολύ χαίρομαι. Αυτό θα παίζει κάθε μέρα. Καθημερινό, ναι. Απόγευμα. Απόγευμα. Ο σταθμός θα αποφασίσει ακριβώς την ώρα. Αλλά νομίζω ότι θα είναι απόγευμα, όπως το ακούτε είπαν. Και το έπαθρο θα είναι σίγουρα πολύ μεγάλο. Το πότε θα ξεκινήσει με τη νέα περίοδο και θα είναι 22 παίκτες αυτό το μονοσύγχρονο, 22 παίκτες από όλη την Ελλάδα και από Κύπρο. Θα παίζουν συνεχώς, κάποιοι θα μένουν, κάποιοι θα φεύγουν, το γνωστό. Πιο επιτυχημένο, κατά τη γνώμη μου, δεν το λέω για αριθμούς τηλεοπτικούς, δεν με ενδιαφέρει αυτό, εννοώ να περνάει καλά ο κόσμος, ρε παιδί μου, να λέει τι ώρα είναι, μην το χάσω, μπαίνει στη θέση του παίκτη. Ναι, και φανατίζεται, μη σου πω, και χειρότερα από τον παίκτη που είναι εκεί και ζει και στην αγωνία του. Ταυτίζεται ακριβώς με την αγωνία του, με τις αποφάσεις που πρέπει να πάρει, γιατί είναι συνεχώς βρίσκεται σε διλήμματα μπροστά. Οπότε αυτό το παίρνει ο τηλεθεατής και προσπαθεί να βοηθήσει με τον τρόπο του τον παίκτη να πει όχι. Βλέπει πράγματα που αποφασίζει καθημερινά στη ζωή του. Πολλές φορές δεν λέμε θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο ή εκείνον. Δεν ξέρουμε αν εκείνος ήταν καλύτερος τελικά. Έτσι είναι και είναι μια μικρογραφία τον deal που το βγάζει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και έχει πολύ ενδιαφέρον. Πόσα χρόνια είναι τώρα που το έχουμε αφήσει να ξεκουράζεται, ποια ήταν η τελευταία του χρονιά στον Αντένα? Νομίζω το 10. Το 10. Έπαιξε μια. Πέρασαν τόσα χρόνια. Ναι, η 9 ή 10. Πόσα πολλά χρόνια. Ναι. Και παραξεκουράστηκε. Για να βγει γρήγορα. Λοιπόν, δώστε μου λίγο τα τρέλερ για τις συμμετοχές. Το παιχνίδι που μοιράζει εκατομμύρια ευρώ σε 70 χώρες έρχεται στον Α. Δήλωσε συμμετοχή στο τηλέφωνο 212-212-5212 και στο alphatv.gr/deal. Deal. Η καλύτερη συμφωνία που έχεις ποτέ. Για πες μου κάτι. Αισθάνεσαι ποτέ ότι βαρύ το φορτίο που τους παίζεις με τις βαλίτσες, το αν θα την πάρουν ή δεν την πάρουν, δηλαδή με τις προσφορές που τους κάνεις, με τον τρόπο που τους παίζεις, σε πάση περιπτώσει. Είναι και θέμα ύφους. Δεν είναι μόνο να λες αυτήν ή να την αφήσει να την πάρεις ή σου δίνω αυτό ή σου κάνω εκείνο. Εσύ ξέρεις τώρα. Για πες μου. Καταρχήν δεν ξέρω. Δεν ξέρεις τίποτα. Δεν ξέρω αν τι έχει μέσα το τότε κουτί. Τότε πώς το παίζεις το παιχνίδι. Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ. Νομίζω ότι ο παρουσιαστής δεν μπορεί να μην έχει καθόλου γνώση. Δεν έχει. Στην τύχη τα παίζεις. Ναι. Πλάκα μου κάνεις. Όχι, αλήθεια λέω. Μα αυτό έχει το ενδιαφέρον και αυτή είναι. Εκεί γίνεται η αλήθεια της διαπραγμάτευσης. Ο τραπεζίτης ξέρει. Ο τραπεζίτης ξέρει και καθοδηγεί. Μου λέει εμένα ότι δώσ' του 5.000 ευρώ για να φύγει από το παιχνίδι. Οπότε εγώ ακολουθώ τις εντολές του τραπεζίτη. Ψυχολογώ, αν θέλεις. Μπορώ να ψυχολογήσω αρκετές φορές το αλλά τι συμβαίνει. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα πέσει πάντα μέσα. Πολλές φορές έχω πέσει έξω. Πολλές φορές έχω οδηγήσει λάθος ή έχω οδηγήσει σωστά τον παίχτη ανάλογα με το τι άνθρωπος είναι και το πώς πανικοβάλλεται εκείνη τη στιγμή. Πολλά παίζουν ρόλο. Αλλά είναι πολλές λεπτές ισορροπίες που διαμορφώνονται την ώρα του παιχνιδιού. Δεν ξέρω όμως. Αυτό μου μεταφέρει και μια μεγάλη αγωνία.